Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας ο Γιάννης Γατζησαλάτας, εκπρόσωπος τύπου εφοριακών, η Όλια Νικολοπούλου, η δικηγόρος, και ο Γιώργος Κουτσούκος, ο εργατολόγος. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή των δηλώσεων. Και φέτος στις φορολογικές δηλώσεις υπάρχουν κωδικοί προσυμπληρωμένοι είτε από τους εργοδότες είτε από τις τράπεζες. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι είναι η αναγραφή στη βεβαίωση αποδοχών. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν στη βεβαίωση αποδοχών αναγράφονται οι ανίσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε σειρά, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανίσπρακτες αυτές αποδοχές. Προβλήματα παρουσιάζονται και με τα ανίσπρακτα ενοίκια. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να μην φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει, θα πρέπει να έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια ΔΟΗ φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης. Μπαίνει τέλος στα χάρτινα τιμολόγια καθώς και στα χειρόγραφα βιβλία από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρόκειται να προχωρήσει στην πιλωτική εφαρμογή του σχεδίου για το ηλεκτρονικό λογιστήριο. Το ηλεκτρονικό λογιστήριο θα λειτουργεί πάνω σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η εφαρμογή θα περιέχει ειδική φόρμα, στην οποία θα κατοχωρούνται όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών, καθώς και ειδική φόρμα, στην οποία θα γράφονται αναλυτικά οι δαπάνες της επιχείρησης. Στα προβλήματα του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας αναφέρθηκε η δικηγόρος Σοφία Νικολάου. Ιδιαίτερα χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια, το όριο της αντικειμενικής αξίας των 175.000 ευρώ για τους επιχειρηματίες είναι σοβαρό, διότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα επιχειρηματικά δάνεια. Ιδιαίτερα χαμηλό υπόλοιπο δανείου, 100.000 ευρώ για τους επιχειρηματίες, 130.000 ευρώ για τους ιδιώτες, και δυστυχώς συμπεριλαμβάνονται τόκοι και δικαστικά έξοδα. Επίσης, είπαμε και νωρίτερα και για οικογενειακή ευθύνη, το όριο των οικογενειακών καταθέσεων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Άρα και αφορά και τον παππού και τη γιαγιά, οι οποίοι έχουν στην άκρη κάποια χρήματα. Το όριο της οικογενειακής περιουσίας, κινητά και άλλα κινητά, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80.000 ευρώ. Επίσης τώρα, αν δεχθείς εξοδικαστικό συμβιβασμό με την τράπεζα... Είναι αυτό, ουσιαστικά είναι όσοι έχουν κάνει αίτηση για την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη και δεν έχουν δικάσει την υπόθεσή τους. Εφόσον δεν πας να δικάσεις την υπόθεσή σου και ενταχθείς στη ρύθμιση και δεν πληρώσεις τρεις δόσεις, η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να βγάζει το σπίτι στον πληστηριασμό σε ένα μήνα. Πολύ βασικό αυτό. Τώρα, εάν ζητήσεις δικαστική προστασία... Αν δεν δεχθείς λοιπόν τον εξοδικαστικό και ζητήσεις δικαστική προστασία, τότε προκειμένου να είναι παραδεκτή η αίτηση, δηλαδή θα πρέπει να προσκομιστεί αυτό στο δικαστήριο, θα πρέπει να πληρώσεις το 100% της δόσης που προτείνει η τράπεζα. Mm-hmm. Και όπως είπαμε, και αυτό είναι παράνομο, γιατί ουσιαστικά επεμβαίνει σε ένα προηγούμενο επιμενέστερο νόμο που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να πληρώσεις ή να πληρώσεις μέχρι το 10%. Τώρα, όσες αιτήσεις για ένταξη στο νόμο Κατσέλη δεν έχουν βεβαίωση οφειλών, κηρύσσονται απαράδεκτες. Διότι μέχρι στιγμής δεν ήταν υποχρεωτικό να προσκομίσεις για το δικαστήριο τη βεβαίωση οφειλών και πολλές φορές, ενώ το ότι ζητούσαμε εμείς οι δικηγόροι από τις τράπεζες, δεν τις χορηγούσαν. Mm-hmm. Τι θα γίνουν δηλαδή αυτές οι υποθέσεις? Δυστυχώς θα κηρυχθούν απαράδεκτες. Θα απορριφθούν δηλαδή οι αιτήσεις. Που μας τόνισες μέχρι 31 Δεκάτου του 19 και μετά τι, δηλαδή τι να περιμένει κάποιος και τι να ελπίζει κάποιος. Και επίσης, οι εντασσόμενοι στη ρύθμιση θα πληρώνουν το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, στην οποία θα καθορίζει η ίδια η τράπεζα και όχι ανεξάρτητος εκτιμητής, όπως είχε αρχικώς προβλεφθεί. Όπως είπαμε, αν η εμπορική αξία ξεπερνά τις 108.000 ευρώ, μην πάτε να κάνετε την αίτηση οι ιδιώτες. Όπως και αν ξεπερνά τις 83.000 ευρώ, μην πάτε να κάνετε την αίτηση οι επιχειρηματίες, διότι θα πληρώσετε περισσότερα από όσα χρωστάτε. Στην απόφαση που δικαιώνει έναν συνταξιούχο με επιστροφή χρημάτων από τις περικοπές, καθώς και στις αποφάσεις που περιμένουν συνταξιούχοι, αναφέρθηκε ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Κυρία Μήτυλη, βγήκε προχθές μια απόφαση και μάλιστα σήμερα έχουν πληροφορηθεί ότι εισεπράχθησαν και χρήματα από το συνταξιούχο, που δικαιώνει έναν συνταξιούχο
το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, η απόφαση είναι 647 του 19, που του δίνει για τα έτη 15-17, άρα και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, του δίνει 3.000 το κεφάλαιο που κρίθηκαν αντισυνταγματικές υπερικοπές για τα δύο έτη, γιατί θα ζητήσει και για τα επόμενα έτη, του δίνει τόκο 6%, αυτά τα οποία είπαμε, και για πρώτη φορά του αναγνωρίζει και 500 ευρώ ως ηθική βλάβη, ηθική αποζημίωση, επειδή η κυβέρνηση, η σημερινή, του έδωσε σύνταξη υπολογίζοντας τις αντισυνταγματικές περικοπές. Εισέπραξε δηλαδή 4.000, ενώ ζητούσε 3.000, διότι του τα έδωσε με τόκο 6% και βεβαίως του έδωσε και ηθική βλάβη, διότι δεν πρέπει οι συντάξεις να βγαίνουν με τις περικοπές που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Άρα αυτό έδωσε θάρρος σε αρκετούς, μας ρωτάνε τι κάνουμε κλπ. Στα πλαίσια αυτά βεβαίως έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Κάθε μέρα τα μικρά δικαστήρια, τα πρωτοδικεία και τα εφετεία δικαιώνουν και εισπράττονται χρήματα. Αλλά περιμένουμε αυτές τις μέρες και τρεις διαφορετικές αποφάσεις από το Συμβούλιο Επικρατείας. Πιστεύω ότι όλες θα βγουν προ Πάσχα. Γιατί είναι έτοιμες. Η πρώτη απόφαση είναι μια δεσμίδα αποφάσεων, οι αποφάσεις για τον νόμο Κατρούγκαλου. Εκεί θα κριθεί ο επανυπολογισμός, οι συντάξεις χειρίας, οι συντάξεις αναπηρίας, το ΕΚΑΣ. Όλα αυτά θα κριθούν αν είναι συνταγματικά ή αν είναι αντισταγματικά. Οπότε θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει το Συμβούλιο Επικράτησης από αυτό. Το δεύτερο είναι, αναμένουμε απόφαση από μέρα σε μέρα για την αντισυνταγματικότητα ή όχι της περικοπής των δώρων. Έτσι λοιπόν θα πει το Συμβούλιο Επικρατείας ότι οι συνταξιούχοι όσο ζουν θα παίρνουν τα δώρα και οι εργαζόμενοι όσο ζουν, όσο δουλεύουν θα πάρουν τα δώρα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αναμένουμε αποφάσεις επί του νόμου Κατρούγκαλου, αποφάσεις για τα δώρα των συνταξιούχων και αποφάσεις για τα δώρα των εν ενεργεία υπαλλήλων. Ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, καλεσμένος χθες στην εκπομπή Εμπράκτος, αναφέρθηκε στις ευρωεκλογές και την ελληνική οικονομία. Δεν έπρεπε να έχω εμπιστευτεί τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είχαμε κάνει μια συγκεκριμένη συμφωνία. Είχαμε συμφωνήσει ότι πρώτον θα κάναμε τα πάντινα για να αποτρέψουμε το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls. Τι σημαίνει αυτό? Ξέραμε από την πρώτη στιγμή, εγώ το είχα πει μάλιστα και προεκλογικά στον Αντένα, μερικές εβδομάδες πριν από τις εκλογές, είχα πει ότι αν δεν είμαστε διατεθειμένοι, όταν θα μας πάρει ο Μάριο Ντράγκη την επόμενη μέρα της εκλογής μας, ναι. Για να μας πει ότι θα σας κλείσω τις τράπεζες αν δεν υπογράψει το μνημόνιο, αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να του κλείσουμε το τηλέφωνο, να μην εκλεγούμε. Το είχα πει στην εκπομπή του Παπαδάκη, μάλιστα. Ναι. Είναι ξεκάθαρη η στάση μου. Είχαμε συμφωνήσει σε αυτό και είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα μας έκλεινε τις τράπεζες. Εάν εμείς του είχαμε μηνύσει του κυρίου Τράγκη, ότι αν μας κλείσει τις τράπεζες, μέσα σκουρέψουμε τα ομόλογα του S&P, τα οποία ουσιαστικά δεν θα σου επέτρεπαν μετά να αγοράζει ομόλογα της Ιταλίας. Άρα δεν θα μπορούσες να διασώσεις την Ιταλία εντός του ευρώ. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ο Τράγκη το ήξερε. Είχαμε μια, αν θέλετε, κάπως βοβή συμφωνία επ' αυτού. Αλλά όταν πίσω από την πλάτη μου στελέχη της κυβέρνησης είπαν στον Τράγκη, μην ακούς τον Βαρουφάκη, δεν θα τον αφήσουμε να κουρέψει αυτά τα ομόλογα, τελείωσε η ιστορία. Πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν στο συνολικό ποσοστό των κερδών που οι μικρομεσαίοι δίνουν στο κράτος. Σε εισφορές, στο ασφαλιστικό και σε φόρους. Πρέπει να είναι το πολύ 45-50%. Πρέπει ο ΦΠΑ να πάει στο 18%. Πρέπει να δημιουργηθεί μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων αύριο το πρωί και να σταματήσουν οι πωλήσεις των κόκκινων δανείων στα αρπακτικά ταμεία που έρχονται από το New Jersey και τον Delaware. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να νομοθετηθούν αύριο το πρωί. Δεν μας τα επιβάλλουν οι δανειστές όμως. Βεβαίως μας τα επιτάνε. Οπότε εμείς τι λέμε ως Μέρα 25, γιατί θέλουμε να κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια με καθαρό βλέμμα και να λέμε καθαρές κουβέντες. Εμείς δεν πρόκειται να συγκρουστούμε με τους δανειστές από δική μας επιλογή. Ούτε θα ζητήσουμε να βγούμε από το ευρώ. Όμως θα νομοθετήσουμε αυτά τα βασικά πράγματα. Μόλις τώρα είπα. Δεν είναι δυνατόν να πουλάμε τον ΟΣΕΜΕ για 43 εκατομμύρια σε μια εταιρεία πτωχευμένη που δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένας μικρομεσαίος ποδοσφαιριστής. Κανένας δεν το κάνει. Λοιπόν, αυτά θα τα σταματήσουμε. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας.
Είμαστε κυρίες και κύριοι, όπου κάθε απόγευμα βρίσκουμε λύσεις και δίνουμε απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε εδώ. Στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Σήμερα κοντά μας είναι ο Γιώργος Κουτσούκος, ο εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια, Σοφία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γιάννης Χατζαλάτας, εκπρόσωπος τύπου των εφοριακών. Καλησπέρα, Σοφία μου. Ο άνθρωπός μας, έτσι θα το πω. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να ακούει ένας εφοριακός, γιατί δεν είναι η ιδιότητά μου, άλλο η συνδικαλιστική που είμαι πρόσωπος τύπου. Ο άνθρωπός μας, δηλαδή, μέσω από τη βοήθεια τη δικιά σου, και θέλω να το τονίσω το πράγμα για να το ακούσουν όλοι. Μας δίνεις φωνή, προσεγγίζουμε τα θέματα, είμαστε δίπλα στον πολίτη και πραγματικά οι επιθέσεις εναντίον των εφοριακών έχουν σταματήσει και στις μονάδες, οι επιθέσεις εναντίον των δημοσιογράφων έχουν σταματήσει και έχει συμβάλει τα μέγιστα. Σε αυτό και σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, Γιάννη μου, γιατί πραγματικά τα θέματα τα οποία μας έχεις πει πολλούς μήνες πριν τα βλέπουμε. Πάντως και ανεξαρτήτως ιδιότητας είναι πραγματικά ο άνθρωπός μας. Είναι ο άνθρωπός μας. Είναι φιλικότατο. Και τον λατρεύουν και οι τηλεθεατές και θέλω να το πω έτσι και δημόσια. Και στα μηνύματα που. Γιατί ο Γιάννης ασχολείται πολύ και πραγματικά θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Και μας ενημερώνει και εγκαίρως και οποιαδήποτε τροποποίηση είναι πάντα εκεί. Πολλά έχουμε να πούμε, θα κάνουμε και κάποιες αποκαλύψεις, θα πούμε τι γίνεται, γιατί και υπάρχουν, ξεκίνησαν και οι έλεγχοι σε γιοταχή με βουλγάρικες πινακίδες. Θα έρθουμε και στα Airbnb, το τόνιζε ο Γιάννης Χατζησαλάτας πριν καιρό, ότι προσέξτε, γιατί όλο αυτό κάποια στιγμή στις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα το βρείτε μπροστά σας. Θα δούμε λοιπόν τι αλλάζει και εκεί. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με τα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Θα δούμε και αυτό το οποίο ακούμε για το χτίσιμο του αφορολόγητου, θα είναι ίδιο. Θα δούμε τι γίνεται όμως και με τα. Και τα πάντα και τους συντελεστές θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε και για την ηλεκτρονική τήρηση, ηλεκτρονικό λογιστήριο. Θα δούμε και θα μας εξηγήσεις ακριβώς τι σημαίνει. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ήδη έχει καλέσει η τηλεθεατριά μας. Η κυρία Μαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν προλαβαίνουμε να ξεκινήσουμε αυτήν την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ και είστε σε αναμονή για να καλέσετε να κάνετε την ερώτησή σας. Μάλιστα. Κυρία Σοφία, θέλω να σας ρωτήσω. Είμαι 57 χρονών. Μάλιστα. Έχω ένσημα από το 1978 για 10 χρόνια. Ναι. Και τώρα 12 χρόνια είμαι στο δημόσιο. Πότε θα συντοξιδοτηθείτε? Έχετε δηλαδή σύνολο, έχετε σύνολο 22 χρόνια. Δηλαδή 10 χρόνια στο ΙΚΑ και 12 χρόνια στο δημόσιο. Ακριβώς. Ωραία. Στην ηλικία που είστε, να ρωτήσω μόνο αν υπάρχουν και τέκνα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίος φορέας θα είναι το δημόσιο εν προκειμένο. Δηλαδή το δημόσιο θα είναι εκείνο που θα σας απονείμει τη σύνταξη. Όπως όμως είναι το ιστορικό σας, πηγαίνετε στα 62 για μειωμένη σύνταξη και στα 67 θα πάρετε την πλήρη σύνταξη με τα δεδομένα που έχετε. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να μιλήσω με τον εργατολόγο. Ο κύριος Κουτσούκος σας ακούει. Καλησπέρα. Γεια σας. Έχω γεννηθεί τον Νοέμβριο του 59. Φέτος κλείνω τα 60. Έχω ένσημα ΙΚΑ από το 77. Έχω σύνολο 1704, εκ των οποίων τα 175 είναι παράλληλοι. Μάλιστα. Μετά έχω ΤΕΒΕ, ναι. Και έχω κλείσει και τα κοινά, έχω κλείσει το επάγγελμά μου τώρα. Έχω δηλαδή 1100 σύνολο ένσημα, εκτός τα 175 τις παράλληλες. Άλλαξε κάτι που μπορώ να πάω με το ΙΚΑ να βγω λίγο νωρίτερα, που μου λέγανε από το 61 και 3 μήνες ότι θα βγω? Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όντως, επειδή έχετε πάρα πολλά ένσημα, επειδή όμως γίνατε 60 ετών, συμπληρώσατε τα 60 το 18 ή το... Όχι, μέσα... όχι, το 19 συμπληρώνατε. Το 19, το 19, μάλιστα. Νοέμβριο το 19, 5 Νοέμβριο. Ακριβώς, είναι θέμα ηλικίας ξεκάθαρα. Είχατε επάρκεια στα έτη, δηλαδή έχετε συμπληρώσει κατά πολύ τον απαιτούμενο αριθμό. Επειδή όμως συμπληρώνετε τα 60 το 19, πράγματι πάτε στα 61 και 3 μήνες σύμφωνα με τον πίνακα, με τα όρια ηλικίας. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι πιο νωρίς, δηλαδή να συνταξιδοτηθείτε, διότι ο ΑΕ δεν προβλέπει μία δυνατότητα για πρόωρη έξοδο, ούτε όμως και το ΙΚΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα το νωρίτερο είναι όντως 61 και 3 μήνες με πλήρη σύνταξη. Ναι, δεν μπορώ, γιατί κάπου έχω διαβάσει ότι μπορώ να πάω από τον πρώτο φορέα, να με απορρίψει το ΟΑΕ και να πάω στο...
στο ΙΚΑ. Και πάλι, και πάλι και σε αυτή την, και σε αυτή την περίπτωση, πάλι επειδή εγώ δεν θα πρότεινα να γίνει αυτή η μετάβαση, δηλαδή από τον ΟΑΕ στο ΙΚΑ, γιατί τελευταίες φορές είναι και ο ΟΑΕ. Θα είναι πολύ πιο λογική η πορεία σας στα 61 και 3 μήνες. Και στο ΙΚΑ πάλι υπάρχουν πιο ευνοϊκά όρια ηλικίας, γιατί για την 35 ετία ήταν τα 58 και τα 59. Όμως θα πρότεινα να η πιο φυσιολογική ροή είναι να περιμένετε τα 61 και 3 μήνες. Μην επιχειρήσετε δηλαδή κάποια και μετάβαση. Και αυτά που σας λέω τώρα είναι οι σύνδεσεις. Θα περιέλεγε το ρωτάω γιατί κάνουμε κάποιες... Τελευταίος φορέας σε κάθε περίπτωση είναι ο ΑΕ, οπότε θα συντεξοδοτηθείτε με τις δικές του διατάξεις. Ενώ το ποσό, πόσο περίπου υπολογίζετε έτσι, με αυτά τα τόσα ένσημα που έχουμε... Σίγουρα, επειδή έχετε πάρα πολλά ένσημα, θεωρώ ότι το ποσό της σύνταξης θα είναι από 1.000 ευρώ και άνω. Δεν θα είναι 1.000, να είναι πάλι καλά. Πιστεύω ότι θα είναι στο χιλιάρικο. Εγώ να σας ρωτήσω μόνο... αν ήσασταν σε υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες γενικά στον ΟΑΕ. Να σας δώσω καταλάβει, γιατί έχω κλείσει τα βιβλία μου το 2014, αναγνώρισα κάποια κενά διαστήματα και έπαιρνα τότε, πλήρωνα τότε, αν θυμάμαι καλά, 900 ευρώ το δίμηνο. 900 ευρώ το δίμηνο, άρα ήσασταν σε υψηλή κατηγορία. Ναι, οπότε δίμηνο. Θεωρώ ότι σίγουρα το ποσό θα είναι στη βάση των 1.000 ευρώ και άνω, θα έλεγα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σωτήρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ βγαίνω σε σύνταξη, γιατί έχω μαγαζί. Η γυναίκα μου έχει ογά και θέλω να μεταφέρω το μαγαζί στο λογά. Μάλλον τη γυναίκα που έχει ογά, να τη γράψω το μαγαζί, να πάει στον ΟΑΕ. Ναι. Είναι 56 χρόνια. Όταν θα βγει σε σύνταξη, θα καλυτερεύσει σε σύνταξη, γιατί θα πληρώνει περισσότερο. Δεν θα πληρώνει 100 που είναι το ΟΓΑ, θα πληρώνει 180 περίπου. Είναι 56 ετών. Πόσα χρόνια έχει ήδη στον ΟΓΑ? Πόσα είσαι, Ελένη? Ορίστε, στον ΟΓΑ πόσα χρόνια είσαι? Στον ΟΓΑ πόσα χρόνια είναι? 24. Βάζοντάς στον ΟΑΕ, ο ΟΑΕ θα γίνει ο τελευταίος φορέας. Βέβαια, από τον ΟΑΕ, επειδή έχει 24 χρόνια στον ΟΓΑ, αν πούμε ότι κάθεται μέχρι τα 62, θα φτάσει γύρω στα 30 χρόνια. Για να δώσει ο ΟΑΕ σύνταξη στα 62, θα πρέπει να συμπληρώσει 40 χρόνια. Είναι λίγο μακριά από το στόχο αυτό. Άρα, μοιραία πηγαίνει προς τα 67. Όμως, αν πληρώνει, αν οικοδομήσει τέλος πάντων μια διαδρομή, μια πορεία στον ΟΑΕ από τώρα, πληρώνοντας... Όχι όμως κατώτατες εισφορές, αλλά παραπάνω από τις κατώτατες, δηλαδή ένα ποσό πιο πάνω, ανάλογα, δεν ξέρω βέβαια και τα εισοδηματικά. 80 ευρώ είναι η διαφορά που θα πληρώνει. Είναι 80 ευρώ η διαφορά. Παραπάνω. Κοιτάξτε, μια μεγαλύτερη απόσταση θα έχει στη σύνταξη, αν μεταπηδήσει. Αρκεί όμως να έχει μια διάκοπη διαδρομή μέχρι και τα 67, γιατί προς τα εκεί βλέπω να συνταξιοδοτείτε. Τρία παιδιά έχει. Αυτό δεν δίνει κάποια ευνοϊκή μεταχείριση, δεν προσδίδει κάτι το ευνοϊκό αυτό. Η τριτεκνία δηλαδή δεν υπάρχουν διατάξεις στον ΟΑΕ για τριτεκνούς. Ωραία. Αυτό που ήθελα εγώ να μάθω, επειδή θα πληρώνει περισσότερα στον ΟΑΕ από τι πληρώνει στον ΟΑΕ. Επειδή θα πληρώνει παραπάνω, μπορώ να σας πω ότι αυτό θα έχει μια επιρροή, μια θετική επίδραση στο ποσό της σύνταξης που θα λάβει τελικώς από τον ΟΑΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Επόμενος τηλεθεατής είναι ο κύριος Στράτος. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση περίπου φορολογικού χαρακτήρα. Βεβαίως, λοιπόν, σας ακούμε. Πολύ μπαλέτου, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, mm-hmm. με καθηγητές έμισθους που διδάσκουν, έχει την εμπορική ιδιότητα ή όχι? Από πού πληρώνονται οι καθηγητές? Οι καθηγητές από τον ιδιοκτήτη της σχολής. Βέβαια. Έχουν την εμπορική ιδιότητα, έτσι. Βέβαια, από τη στιγμή που έχει καθηγητές, τους πληρώνει. Γιατί τα έσοδά του πού προέρχονται? Προέρχονται από τα παιδιά που είναι από τις εγγραφές των παιδιών. Δεν είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό, όχι, όχι, όχι. Βέβαια, τότε έχει την εμπορική. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσουμε, γιατί αν οι καθηγητές πληρώνονταν από το Υπουργείο, τότε δεν θα. Γιάννη Χατζησαλάτα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θα ξεκινήσουμε.
Και θα δούμε τι γίνεται με αυτά τα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Έχουμε ετοιμάσει, σας παρακαλώ πολύ, και κάρτες να δούμε. Ακούγονται διάφορα σενάρια και για το χτίσιμο του αφορολόγητου, τι θα ισχύσει. Και βεβαίως θα έρθουμε και στο ηλεκτρονικό λογιστήριο να μας τα πεις όλα αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως με το χτίσιμο του αφορολόγητου. Και πριν πούμε για το αφορολόγητο, Σοφία μου, να πούμε ότι ακούμε πάρα πολλά χρόνια από παιδιά όταν ήμασταν ακόμα πριν από 10, 20, 30, 40 χρόνια να λένε για το χτύπημα κατά της φοροδιαφυγής. Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι διαρκής μάχη, γιατί η φοροδιαφυγή είναι έγκλημα κατά της κοινωνίας. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Ένας τρόπος είναι οι φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Εδώ πλέον βλέπουμε και μέτρα τα οποία πιστεύω πολύ σύντομα τα δούμε μπροστά μας να εξελίσσονται. Είναι 4 μέτρα τα οποία τα βλέπουμε και στην κάρτα, η αύξηση συντελεστών για χτίσιμο του αφορολόγητου. Εδώ λοιπόν να πούμε, όταν λέμε χτίσιμο του αφορολόγητου, τι εννοούμε. Είναι οι αποδείξεις που μαζεύει ο πολίτης, είτε οι χάρτινες ορισμένες ομάδες, τις οποίες θα τις πούμε αργότερα, είτε σε πλαστικό χρήμα, ούτως ώστε να μπορέσει από αυτά να χτίσει το αφορολόγητό του. Mm-hmm. Να πούμε δε ότι το αφορολόγητο είναι σε τρεις κατηγορίες: είναι στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους και στους αγρότες. Μακάρι κάποια στιγμή όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτου ιδιότητας, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν το αφορολόγητό τους. Να πούμε επίσης ότι το αφορολόγητο είναι ένα εισόδημα 8.636 ευρώ έως 9.545. Εδώ να κάνουμε ένα αστεράκι, να πάρουμε ένα αστεράκι και να πούμε ότι επειδή ακούμε για μείωση του αφορολόγητου, ότι κάθε 1.000 ευρώ που θα πέφτει κάτω από αυτό το όριο θα έχει επιβάρυνση ο πολίτης 220 ευρώ. Οπότε φαντάζεστε, αν πάμε σε ένα αφορολόγητο της τάξης των 5 ή 6.000 ευρώ, που σημαίνει 3.000 μείωση αφορολόγητου, αυτόματα μιλάμε για μείωση εισοδήματος της τάξης των 660 ευρώ. Το κύριο το αφορολόγητο είναι από 1.900 έως 2.100 ευρώ. Υπάρχουν οι συντελεστές οι οποίοι ισχύουν μέχρι αυτή τη στιγμή και μάλιστα σήμερα έβγαλε μια απόφαση ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής, ο κύριος Πιτσιλής, ο οποίος πιστοποιεί τους συντελεστές που έχουμε και στο παράδειγμα το δικό μας, αλλά αυτό που έχουμε γράψει δίπλα είναι οι σκέψεις να αυξήσουμε τα όρια. Τα όρια ανάλογα με τα ποσά, όπως βλέπετε. Ακριβώς. Για να αναγκάσουμε δηλαδή τον πολίτη, το αναγκάσουμε των εισαγωγικών, να κάνει χρήση του πλαστικού χρήματος, ούτως ώστε να χτίζει το φορολόγητο με περισσότερα έξοδα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε από 1 ευρώ έως 10.000 ευρώ, ισχύει σήμερα 10%, οι σκέψεις είναι να πάει στο 15%. Από 10.000 έως 30.000 ισχύει 15%, η σκέψη είναι να πάει στο 20%. Και από 30.000 και πάνω ισχύει 20% και η σκέψη είναι να πάει στο 25%. Υπάρχει ένα συντελεστή, το βλέπουμε κάτω στο μέρος της οθόνης. Ο συντελεστής ποινής 22%. Τι σημαίνει αυτό? Εάν κάποιος πρέπει να καλύψει ένα φορολόγητο της τάξης των 5.000 ευρώ και έχει όμως με πλαστικό χρήμα ή με χάρτινες αποδείξεις τις 3.000, για τη διαφορά μεταξύ αυτού που πρέπει και του πραγματικού που έχει, θα πληρώσει ποινή 22%. Άρα λοιπόν του λείπουν 2.000, επί 22% θα πληρώσει ποινή. Μετά τον κύριο Ιωάννη θα έρθουμε να δούμε ποιοι εξαιρούνται του χτισήματος του με πλαστικό χρήμα, αλλά θα δούμε και ποιοι εξαιρούνται από τη συλλογή αποδείξεων. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωάννη. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Εγώ έχω ένσημα. Μάλιστα. Έχω ένσημα από το 79. Έχω ένσημα από το 79, γύρω στα 38 χρόνια. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη? Όλα ΙΚΑ. Είναι όλα στο ΙΚΑ. Ναι. Πόσο χρονών είστε τώρα? Είμαι 64. Είστε 64 ετών. Μάλιστα. Ναι. Θα πρέπει να μπορείτε μάλλον με μία εξαγορά 2 πλασματικών ετών για να φτάσετε και τη 40ετία να φύγετε στην ηλικία που είστε με πλήρη σύνταξη. Α, μάλιστα. 64 μου είπατε ότι είστε. 64. 64. Γιατί ακούγεστε νεότερος γι' αυτό. Μου φάνηκε... Μπράβο, μπράβο σας, μπράβο. Λοιπόν, μπορείτε να φύγετε όντως. Έχετε συμπληρώσει κατά πολύ... τα απαιτούμενα έτη, ωστόσο στην ηλικία που είστε, κανονικά η πλήρη συνταξιοδότηση είναι στα 67. Δίνει δυνατότητα όμως ο νόμος από τα 62 και μετά, αν συμπληρώνετε 40 έτη ασφάλισης, να φύγετε με πλήρη σύνταξη. Θα συμπληρώνετε εσείς τώρα, αφού είναι αν βάλετε 2 χρόνια, πιθανότατο το στρατό, θα σας έλεγα εγώ, ο χρόνος στρατού, να φύγετε άμεσα. Ναι, τα λεφτά, τα χρήματα για να κάνω εξαγορά... Το ποσό της εξαγοράς εξαρτάται... Είναι συνάρτηση των τελευταίων μεικτών αποδοχών που έχετε. Επομένως, δεν ξέρω αν έχετε πολύ ψηλά μεικτά. Έχω κάνει, έχω,
Έχω κάνει πριν τον νόμο. Α, έχετε κάνει πριν. Οπότε πάτε με τις παλιές τιμές. Για εξαγορά. Για ωραία. Εξαγορά. Τότε πολύ σωστή η κίνηση αυτή που κάνατε, γιατί πάτε με τις παλιές τιμές. Άρα ναι. Θα έχετε μια φτηνή εξαγορά πληρωματικών ετών. Σας συμφέρει αυτό για να λάβετε πλήρη σύνταξη. Πιστεύω προσωπικά ότι έχετε καθυστερήσει και λίγο. Δηλαδή θα μπορούσατε να είχατε φύγει και νωρίτερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε και τη δικηγόρο μας, την Όλια την Νικολοπούλου. Καλησπέρα, Όλια μου. Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Τα έλεγες, τα βλέπουμε βεβαίως. Τα λέγαμε να κρατήσουμε μικρό καλάθι ως προς την προστασία. Μας τα τόνιζες και μας έλεγες περιμένετε να δούμε πού θα κλείσει αυτό το πλαίσιο προστασίας. Δυστυχώς μένουν πολύ εκτός. Έτσι είναι, Σοφία μου. Μένουν πολύ εκτός. Πάρα πολλά, όπως είδες, τα κριτήρια. Μένουν βέβαια οι υπουργικές, οι διευκρινιστικές που αναμένουμε κι εμείς για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Είναι γεγονός όμως ότι απευθυνόνται σε πολύ μικρή μερίδα κόσμου και πράγματι μία ρύθμιση η οποία ουσιαστικά είναι προσωρινή και θα ισχύει μέχρι το τέλος του 19 δεν λέγεται θεσμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και αυτό είναι που πρέπει να λάβουν υπόψη τους και οι υπεύθυνοι. Είναι και οι αρμόδιοι και η κυβέρνηση ότι όταν θέλουμε να μιλάμε για θεσμό προστασίας πρώτης κατοικίας, αυτό θα πρέπει να είναι κάτι μόνιμο ή τουλάχιστον να ξέρουμε τι θα γίνει και μετά το 19 για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν πραγματικά να αποπληρώσουν τα χρέη τους και φυσικά για τους ανθρώπους που δημιουργήσουν χρέη μέσα στο 19, διότι η οικονομία δεν πάει ξαφνικά πάρα πολύ μπροστά με αποτέλεσμα να έχει λύσει ο κόσμος τα προβλήματά του. Άρα καταλαβαίνεις ότι η ρύθμιση αυτή από μόνη της είναι κατώτερη των προσδοκιών μας και μένει να δούμε τώρα από τις διευκρινιστικές ποιοι τουλάχιστον θα μπορέσουν να επαχθούν σε αυτή. Όσοι μπορέσουν θα είναι. Πάντως ρωτάει η κυρία Νικολοπούλου πότε πιστεύετε ότι θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα για να κάνετε αιτήσεις. Αυτό είναι. Γιατί είμαστε ήδη στον τέταρτο μήνα και λέμε είμαστε ήδη στον τέταρτο μήνα. Έχει αναγγελθεί ο νόμος τουλάχιστον. Ξέρουμε ότι θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του 19. Αν τώρα πάρει κάποια παράταση, γιατί και αυτά συμβαίνουν, τι να σου πω, Σοφία μου, δεν το ξέρουμε. Λένε ότι η πλατφόρμα. Περιορισμένο περιθώριο. Πάρα πολύ περιορισμένο. Και ξέρει και μόνο για να γίνει όλο αυτό ο έλεγχο των κριτηρίων και από εμά. Γιατί ο κόσμος που θα κληθεί να υποβάλει τις αιτήσεις δεν θα πάει ξαφνικά να υποβάλει μια αίτηση. Προφανώς θα έχει περάσει από έναν έλεγχο αυστηρών κριτηρίων, τον οποίο πριν φτάσει στην πλατφόρμα τουλάχιστον και εμείς από την πλευρά μας και όσοι αρμόδιοι βρίσκονται σε αυτό το χώρο θα μπορούμε να τους προτείνουμε και να τους κατευθύνουμε προς τα εκεί. Γιατί θα είναι και δώρον άδωρον να πηγαίνουν στην πλατφόρμα και να απορρίπτονται. Παρ' όλα αυτά όμως λέγεται και ακούγεται ότι θα είναι σύντομη μέσα σε ένα μήνα περίπου. Για να δούμε. Κρατήσουμε κάποιες επιφυλάξεις. Μετά τους δύο τηλεθεατές θα συζητήσουμε με την κυρία Νικολοπούλου γιατί το ζητήσατε. Να δούμε τι γίνεται και με τους εγγυητές. Δεν ξεχνάμε τους εγγυητές. Δυστυχώς βρίσκονται αντιμέτωποι στο να διαχειριστούν και να πληρώσουν και πολλές φορές και εξ ολοκλήρου όλα τα δάνεια. Θα τα δούμε αναλυτικά. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Κωνσταντίνε. Πέτρα, ορίστε τον κύριο Χατζησαλάτα. Μάλιστα. Το θέμα με το χρηματολόγιο. Εγώ όταν αγόρασα το σπίτι το 2008. Το έγραψα το σπίτι, το δήλωσα στο χρηματολόγιο. Θα το ξαναφτιάξω πάλι? Όχι, όχι. Όχι, μία φορά το δηλώνω. Α, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνω ξανά? Όχι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάντως, συχνή ερώτηση που μας κάνουν, το έχει τονίσει η Γιάννη πολλές φορές, ότι θα έρθουν για κάποιους που κάνανε λάθη, θα έρθει ένας δεύτερος γύρος, θα γίνει πάλι. Για αυτούς που κάνουν τώρα όμως τις αιτήσεις. Για αυτούς που κάνουν, ναι. Γιατί έχουν γίνει και λάθη και κάποιοι έχουν κάνει λάθη. Μια δεύτερη ανάρτηση. Μια δεύτερη ανάρτηση. Και να πούμε. Βεβαίως. Ευκαιρία τώρα ότι υπάρχει και παράταση του χρηματολόγιο για 19 περιοχές. Είναι πάει μέχρι τα μέσα Μαΐου, αλλά καλό είναι όποιος έχει τέτοια εκκρεμότητα να μπει στο διαδίκτυο. Αν μπορεί ο ίδιος να βάλει κάποιον άλλον άνθρωπο που μπορεί να χειριστεί το διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο να δεις για ποιες περιοχές. Γιατί ο χρόνος διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Mm-hmm. Δεν είναι όλη η καταληκτική ημερομηνία τα μέσα Μαΐου. Κυρία Νέτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπορεί να γίνει πληστηριασμός ακινήτου για χρέη προς εφορία από έμφυα χωρίς να σε έχουν ειδοποιήσει? Ωραία ερώτηση, κυρία Νικολοπούλου. Ωραία ερώτηση. Χωρίς να έχουν ειδοποιήσει, όχι. Σίγουρα θα έχετε λάβει κάποια έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Δεν έχω λάβει, αλλά έχω δει στο εκεί πέρα που είναι τα χρέη,
γράφει έξοδα κατάσχεσης 145 ευρώ. Αλλά δεν έχω λάβει εγώ τίποτα. Προφανώς σας έχει επιβληθεί μια κατάσχεση. Τώρα η κατασχέση, κοιτάξτε, αν σας έχει επιβληθεί μια κατάσχεση ισχύρας τρίτων, όπως λέμε, ενδεχομένως για κάποια λεφτά που εισπράτεται ή που διατηρείται στην τράπεζα, ενδεχομένως σας έχουν επιβάλει κάποια έξοδα. Κοιτάξτε το όμως, ψάξτε το, αλλά σίγουρα. Πληστηριασμός δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχετε λάβει έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Όχι. Ναι, γιατί και με τον έμφυα το πρόβλημα είναι και δεν το συζητάνε ποτέ, ο συμπληρωματικός έμφυα. Ναι. Εγώ έχω 1000 ευρώ το μήνα εισόδημα από δύο μισθώματα, δεν έχω κάτι άλλο, σύνταξη, μισθό, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Και μου επιβάλλεται έμφυα, δηλαδή παίρνω 12.000 το χρόνο εισόδημα, άμα βγάλει το 15% εφορία και 3,6% το χαρτόσημα, μου μένει κάτω από 9. 9.700 μου μένει. Mm-hmm. Λοιπόν, και μου βάζουν έμφυα τόσα χρόνια τώρα 28.500. Εκ των οποίων οι 8 είναι ο κύριος φόρος και οι 20.000 είναι ο συμπληρωματικός φόρος. Πόσο δίκιο έχετε. Και ξέρετε τι έχει γίνει. Μου βάλανε σε ένα καλοκαίρι μέσα 4 ΦΑΠ μαζεμένα. Σε ένα καλοκαίρι χρεώθηκα 130.000 από το μηδέν. Και τώρα όλα αυτά και εγώ δεν μπορώ να πληρώσω τίποτα από αυτά. Ξέρετε, είναι πολλοί κόσμος, πολλοί Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται δυστυχώς στη δυσάρεστη θέση τη δική σας. Οι οποίοι κλήθηκαν μετά το 2011 και όλα αυτά τα μνημονιακά αίτια από τότε που επιβλήθηκε ο προηγούμενος έμφυα, το ΕΤΙΔΕ κλπ. Να καταβάλουν ποσά που πραγματικά είναι ασύλληπτα σε σχέση με τα εισοδήματα. Είναι περιουσία 7 γενεών, δεν έχει γίνει μαρπακτές, έχουν πληρωθεί τόσες φορές, 7 γενιές πληρώνεται για να μεταβάζουν και ξαφνικά θα φύγουν τα πάντα. Έχετε δίκιο, είναι ο πιο άδικος και ο πιο αντισυνταγματικός φόρος όλων των εποχών ο έμφυα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και δεν μιλάει κανείς για το συμπληρωματικό έμφυα. Μιλάμε συνέχεια, τα λέμε. Δεν είναι το τέρας αν θα πληρώσεις 17 ευρώ λιγότερο με τις νέες αντικειμενικές ή 7 ευρώ περισσότερο, με αυτά ασχολούνται. Δεν ασχολούνται με τούτο. Δεν μπορεί να παίρνει 10.000 το χρόνο και να σου έρθει 28.000 ο έμφυα. Δυστυχώς. Να σου έρθει ο κύριος φόρος, 8.000. Ναι. Όχι 28. Όχι 28, έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς θα αποδοθεί αυτός ο φόρος. Δεν μιλάει κανείς αν το διορθώσει. Και αυτά τα δύο μήπως μισθώματα τα οποία λαμβάνετε, τα λαμβάνετε και πάντα, τα λαμβάνετε και στην ώρα του, εκ των πραγμάτων δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα ρίσκο σε αυτά. Ευρώ. Και πάλι με ρίσκο. Και πάλι με ρίσκο. Γιατί δεν ξέρετε αν ο μισθωτής σας θα μπορεί να σας τα καταβάλει και τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο. Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο. Γνωρίζουμε και εμείς το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τον έμφυα. Σε απόγνωση. Η ακίνητη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ κάνω θέμα μην τους αυξήσουν ή τους χάσουν 10 ευρώ. Και εδώ χάνεις μια περιουσία τόσο γενναιών και την υγεία σου. Ξέρετε πόσες φορές. Ξέρετε πόσες φορές η κυρία Νικολοπούλου έχει πει ότι λοιπόν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Όχι, δεν μπορεί να γίνει και θα σας πω και κάτι ακόμα. Όταν θα λάβετε την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, επειδή όλα αυτά που μου λέτε είναι πολύ λογικά αιτήματα, ενδεχομένως να πάτε σε ένα δικηγόρο, να κάνετε και την ανακοπή και την αίτηση αναστολής που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα σας συμβουλεύσει και ένα συνάδελφος. Όλοι τα γνωρίζουμε αυτά δυστυχώς λόγω της περίοδου αυτής που διανύουμε και ενδεχομένως να πετύχετε και κάτι. Αν έχετε το νου σας γενικά. Το μόνο αυτό. Είναι αυτός ο συμπληρωματικός και ακόμη που λένε 30% οριζόντια θα το μειώσει, ναι. Δηλαδή δεν θα πληρώνει 28, θα πληρώνει 22 και θα έχω εισπράξει 10. Ναι. Έπρεπε τον συμπληρωματικό να το βγάλουν κομμουνιστικό. Είναι φοβερό. Όποιος έχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, δυστυχώς πρέπει να την πληρώνει πολύ ακριβά. Αυτό είναι αλήθεια. Χωρίς να έχει εισοδήματα. Ναι. Επειδή ναι, ευχαριστώ πολύ. Επειδή έρχεσαι να βρω ορισμένα στοιχεία για τον ένφια, για τον συμπληρωματικό φορό, για να καταλάβουμε το πόσο σκληρός είναι. Πέρυσι είχαμε για τον ένφια ένα ποσό της τάξης των 3.093.502.000, εκ των οποίων τα 2,5 δις περίπου ήταν κύριος φόρος, 620 εκατομμύρια ήταν ο συμπληρωματικός φόρος. Δηλαδή 2,5 δις ο πραγματικός, 620 εκατομμύρια ο συμπληρωματικός και είχαμε και 95 εκατομμύρια τις μειώσεις λόγω των αναπηρών και των άλλων των εφοδών ομάδων. Κύριε Αλέκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζησαλάτα. Μάλιστα. Εάν μπορώ να πάω σε κτηματολόγιο, έχω κληρονομήσει μια ταράτσα. Αλλά δεν το έχω περάσει στο κτηματολόγιο ποτέ. Όλα τα άλλα είναι τελειωμένα. Όταν λέτε ταράτσα, το δικαίωμα υψούν ή έχετε το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, στην ταράτσα να κάνετε ένα άλλο χρήση. Αποκλειστικής χρήσης. Ναι,
μπορώ να χτίσω, ας πούμε, αν... Υψούν. Άρα υψούν. Βέβαια, είναι δικαίωμα. Βέβαια, είναι δικαίωμα. Βέβαια, το είπε Γιάννη μου. Είναι ιδιοκτησιακό σου δικαίωμα, προφανώς. Βέβαια θα πάτε. Φυσικά. Μια ερώτηση στον εργατολόγο. Ναι. Αίτηση για σύνταξη από το 16. Ναι. Πότε θα βγουν αυτές οι συντάξεις? Έχετε καταθέσει πότε ακριβώς? Το Νοέμβριο του 16. Το Νοέμβριο του 16. Σε ποιο ταμείο? Τρία ταμεία. ΟΑΕ, ναι. Και ΝΑΤ είχα. Έχετε διαδοχή εκεί. Είχα και λίγο ήκα, αλλά αυτό το έχω παρακάμψει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν καθυστερήσεις στις διαδοχικές ασφαλίσεις. Γι' αυτό και μάλλον δεν έχετε κάποια απάντηση. Έχετε ερωτήσει τα ταμεία ποια είναι η πορεία της αιτήσεως μέχρι τώρα? Δηλαδή πού έχει κολλήσει το θέμα? Είναι εκεί κάτω στο ΝΑΤΟ έχουν κολλήσει. Έχουν κολλήσει στο ΝΑΤΟ. Σίγουρα σε κάποιο από τα δύο ταμεία. Έχει... Ναι, όχι, είναι στο ΝΑΤ. Είναι. Στο ΝΑΤ. Αν από το ΝΑΤ η υπόθεση ξεκολλήσει, δηλαδή στείλουν την βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης για να πάει στον τελευταίο φορέα, είναι πιο εύκολο μετά να εκδοθεί η σύνταξη. ΟΑΕ. Ναι, θα έλεγα να επικεντρωθείτε στο ΝΑΤ, να φύγει το συντομότερο δυνατόν η βεβαίωση του χρόνου, ούτως ώστε να πάει στον ΟΑΕ και από εκεί και πέρα θα διεκπαιρεθεί. Ένα λεπτό, κάτι ξέχασα να πω. Ναι. Εγώ ζητάω τώρα τη σύνταξη από το ΝΑΤ. Έφυγε από τον ΟΑΕ. Α, έφυγε από τον ΟΑΕ και έχει πρωτοκολληθεί στο ΝΑΤ, έχει φτάσει. Ναι. Είναι θέμα επίσκεψη στο ταμείο να δείτε ακριβώς πού έχει παγώσει το θέμα. Γιατί από τη στιγμή που έχουν τελειώσει όλα αυτά τα στάδια, μένει μόνο η διεκπαιρέωση. Εντάξει. Κάντε ένα ερώτημα στο ΝΑΤ. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Θα απαντήσουμε σε αρκετές ερωτήσεις και για το κτηματολόγιο. Βλέπω και ότι τι γίνεται διαφορετικά. Το έχετε δηλώσει στο Ε9 διαφορετικά. Στο κτηματολόγιο, τι πρέπει να κάνετε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω, ως συνταξιούχος στρατιωτικός και μετέπειτα με 7 χρόνια στο ΙΚΑ, αν συνεχίσω να έχω ΙΚΑ, δικαιούμαι δεύτερη σύνταξη και πότε? Σας ευχαριστώ πολύ. Δικαιούται δεύτερη σύνταξη, θα πρέπει να συμπληρωθούν 16 χρόνια ασφάλισης για να μπορεί να αξιώσει δεύτερη σύνταξη. Ναι. Γιάννη Χατζησαλάτα, έχω δηλώσει τώρα στο Ε9 ένα κίνητο στην επαρχία 101,5 τετραγωνικά μέτρα. Στο κτηματολόγιο είναι 113,5. Τι θα πρέπει να κάνω και τι θα πληρώσω? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο κτηματολόγιο το έχει δηλώσει 113, είναι τα πραγματικά μέτρα ή πρέπει να κάνει ένα καινούριο... Πάντως δεν συμφωνεί με το Ε9 γιατί... Πολλά είναι που δεν συμφωνούν. Πάρα πολλά που δεν συμφωνούν. Γιατί το Ε9 πάει βάση συμβολέου. Το συμβόλαιο λογικά αυτά τα τετραγωνικά έγραφε μέσα. Αλλά βλέπουμε και σε πάρα πολλά κίνητα τα οποία πλέον γίνονται τώρα τοπογραφικά ότι διαφέρουν πάρα πολύ από αυτά τα οποία γράφανε μέσα παλιά τη συμβόλαια. Άρα να δει λοιπόν ο τηλεθεατής μας. Τι ισχύει πρώτα απ' όλα από τα δύο. Τι ισχύει πρώτα απ' όλα. Ο κύριος Αντώνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ρωτήσω, έχω περίπου 10.000 αίσθημα. Εκ των οποίων τα 4.000 είναι βαρέα. Είμαι γεννητής του 62. Το 62, ναι. Το 62. Πότε βγαίνω στη σύνταξη? Μπορείτε να πάρετε πλήρη σύνταξη στην ηλικία που είστε, εφόσον όμως έχετε τα απαιτούμενα βαρέα, τα 3.600 λέει ο νόμος, άρα έχετε 400 αίτσιμα παραπάνω. Θα πρέπει όμως τα 1.000 αίτσιμα να υπάρχουν τα τελευταία 13 χρόνια. Αν έχετε 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια. Πρέπει να είναι, ναι. Πρέπει να είναι. Δείτε το αυτό προσεκτικά για να μην δεχτείτε κάποια απόρριψη. Πρέπει να μετρήσετε ακριβώς 1.000 βαρέα από την ηλικία των 49 έως και την ηλικία που είστε τώρα. Από 49 έως 62. Να έχετε 1.000 βαρέα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί βλέπω ότι έχετε τις προϋποθέσεις, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα. Ξεκινήσαμε να δούμε μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Να δείξουμε εντάχει, είπαμε και τους συντελεστές πώς χτίζουμε και τι περιμένουμε. Πάμε να δούμε ποιοι εξαιρούνται από το χτίσιμο με πλαστικό χρήμα, Γιάννη μου. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι εξαιρούνται του χτισήματος με πλαστικό χρήμα, αλλά υποχρεούνται στη συλλογή των αποδείξεων των χάρτινων. Όσοι είναι εισόδημα σε 6.000 ευρώ ή τεκμαρτώ σε 9.500, όσοι είναι πάνω από 70 ετών, όσοι είναι με αναπηρία άνω του 80%, όσοι είναι σε δικαστική συμπαράσταση, όσοι υπηρετούν στρατιωτική του θητεία, οι κάτοικοι σε χωριά με πληθυσμό έως 500 άτομα και σε νησιά έως 3.100 άτομα και οι μακροχρόνια νοσηλευόμενοι. Εξαιρούνται τη συλλογή αποδείξεων και δεν χρειάζεται να μαζέψουν αποδείξεις οι στρατιωτικοί και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, οι φυλακισμένοι, οι διαμένοντες σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι διαμένοντες σε οίκο ευγερίας. Στην επόμενη κάρτα λοιπόν θα το δείξουμε και πάμε τώρα να δείξουμε τι γίνεται με το όριο χρήσης μετρητών για αγορές καθώς και υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε. Και αυτό λοιπόν μέτρο κατά της φοροδιαφυγής. Μέχρι σήμερα μπορούμε χρησιμοποιώντας μετρητά να αγοράσουμε υπηρεσίες ή αγαθά της τάξης των 500 ευρώ. Πλέον αυτό το όριο χαμηλώνει και πάει στα 300, ίσως και στα 200 ευρώ. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα πλέον από αυτό το όριο και πάνω χρησιμοποιούμε πλαστικό χρήμα. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, ισχύει τώρα τα 500, σκέψεις είναι για τα 300. Για τα 300, αλλά θεωρείται βεβαιότητα ότι θα πάει στα 300 και ίσως να πάει και στα 200. Είναι θέμα δηλαδή στην ουσία ημερών για να το νομοθέτης να το ορίσει. Τώρα, ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Αυτό που έλεγε προηγουμένως, Σοφία, με το ηλεκτρονικό λογιστήριο. Αυτόματα με το που θα εκδίδω εγώ ένα παραστατικό, ως πολιτής, θα πηγαίνει κατευθείαν στα έσοδά μου και την ίδια στιγμή θα πηγαίνει στον προμηθευτή μου ως έξοδο. Εκεί σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα έχουμε τρεις πολύ μεγάλους στόχους, οι οποίοι θα επιτευχθούν με αυτόν τον τρόπο. Πρώτον, θα είναι η κατάργηση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Δεύτερον, η κατάργηση των περιοδικών, των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών πελατών που πλέον δεν θα χρειάζονται. Και να πούμε εδώ ότι έχουν πάρει παράταση μέχρι 22 Απριλίου, να το ξέρουν. Και πολύ σημαντικό, ο εκμηδενισμός των εικονικών και πλαστών τιμολογίων. Γιατί όλα πλέον θα διακινούνται ηλεκτρονικά και δεν θα σαπρώνονται κατά πάσα στιγμή. Και τέλος, τέταρτος πυλώνας για το χτύπημα της φοροδιαφυγής είναι το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει και να αποδώσει τα οποία πρέπει να αποδώσει. Mm-hmm. Γιατί ακούμε πολλά και στο τέλος μένουμε αυτό που λένε το καλάθι όχι πάντα γεμάτο. Όπου λοιπόν ακούμε πολλά κεράσια, κρατάμε και μικρό καλάθι. Να έρθει το περιουσιολόγιο, να πούμε ότι στο περιουσιολόγιο θα δηλώνονται το ενεργητικό του πολίτη, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με χρήματα, είτε αυτά είναι στην τράπεζα, είτε είναι στο σπίτι του, είτε οτιδήποτε άλλο, με τοχές, αμοιβαία, με ακίνητα, με αυτοκίνητα, δηλαδή με οτιδήποτε είναι περιουσιακό στοιχείο που είτε είναι χρήμα, είτε το πουλάω και μου φέρνει χρήμα. Mm-hmm. Οι χρήστες σε αυτό το σύστημα θα είναι οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί. Εσωτερικός χρήστης θα είμαστε εμείς οι φορολογούμενοι. Εξωτερικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν ελέγχους, οι συνάδελφοί μου στην ουσία. Σε ό,τι δεν δηλώνεται, θα υπάρχουν πρόστιμα έως και κατασχέσεις και τα πρόστιμα θα φτάνουν ακόμα και το ύψος περίπου της αξίας του ακινήτου ή του κινητού το οποίο δεν έχουμε δηλώσει. Οι στόχοι είναι δικαιότερη επιβολή των φόρων, γιατί εδώ θα βλέπουμε πραγματικά το τι κατέχει ο καθένας. Γιατί βλέπουμε παραδείγματος χάρη στα τέλη κυκλοφορίας αυτοκίνητα με πάρα πολλά κυβικά παραδείγματος χάρη να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας λιγότερα από άλλα με πολύ μικρότερα κυβικά. Γιατί είναι η αξία του αυτοκίνητου που θα παίζει ρόλο. Δικαιότερη λοιπόν επιβολή φόρων. Η πάταξη της φοροδιαφυγής και η κατάργηση των τεκμηρίων που μακάρι να έρθει κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο τα άδικα των τεκμηρίων που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ότι τα τεκμήρια και ευπαθείς ομάδες τις πετάνε έξω. Ακριβώς. Από επιδόματα τα οποία ο άνθρωπος θα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Στοιχεία. Από πού θα τελειώσει η στοιχεία του πριν το περιουσιολόγιο. Τα στοιχεία θα είναι από το σύστημα τάξη, δηλαδή οι φορολογικές δηλώσεις που κάνουμε Ε1, Ε2, Ε9 κτλ. Από τις τράπεζες και άλλες πηγές, υποθηκοφυλάκια κτλ. Εισαγωγή στοιχείων από τους εσωτερικούς χρήστες, από εμάς δηλαδή, είναι τα χρήματα τα οποία μπορούμε να έχουμε στο σπίτι μας, στη θηρίδα ή οπουδήποτε άλλο και τα ξέρουμε μόνο εμείς ή κανείς άλλος. Και εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικούς χρήστες, από τους ελεγκτές δηλαδή, όταν τελειώνει ένας έλεγχος και βγαίνει ένα πόρισμα, αυτό το πόρισμα θα πηγαίνει μέσα στο περιουσιολόγιο και θα διορθώνει καταστάσεις είτε προς τα πάνω προς αύξηση περιουσίας είτε προς τα κάτω. Ο κύριος Θεόδωρος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, θέλω να μιλήσω στον εργατολόγο. Ο κύριος Κουτσούκος σας ακούει. Ναι. Καλησπέρα. Για τη γυναίκα μου παίρνω. Ναι. Έχει βγει η γυναίκα μου το 14 στη σύνταξη. Ναι. Έχει πάρει την κύρια σύνταξη και μπλέξαμε στην επικουρική ή την τραπεζική.
Έπρεπε να είχαμε 500 ένσημα που νομίζαμε, αλλά δεν τα έχουμε. Για να πάρει την προώρη. Λοιπόν, τώρα μας στείλανε κάποια γραφιά από το ένα γραφείο στο άλλο και μας θέλει να πληρώσουμε 500 ένσημα για να πάρει σύνταξη. Ναι, ναι. Επειδή κλείνονται 62 χρόνια, μπορεί την επικουρική να την πάρει κανονικά, δηλαδή να κάνει μια αίτηση να βγει στα 62, γιατί θα κλείνει σε λίγο. Πόσα ένσημα έχει περίπου στην επικουρική? Έχει 6.000 και, αλλά με επικουρική έχει γύρω στα 4.850. Έχει πάνω από 4.500 πάντως. Ναι, έχει 4.880 περίπου. Στα 62 δικαιούται να πάρει μειωμένη επικουρική. Μπορεί να κάνει αίτηση, αλλά να σας πω κάτι, θα χάσει όλα τα αναδρομικά αν καταθέσει νέα αίτηση. Είναι κρίμα. Δεν την παίρνει κανονική στα 62. Όχι, θα την πάρει μειωμένη στα 62. Στα 67 μπορεί να την πάρει πλήρη. Το θέμα το μεγάλο όμως είναι εδώ, όπως σας είπα, ότι για μένα δεν είναι συμφέρον να καταθέσει νέα αίτηση, γιατί θα χαθούν όλα τα αναδρομικά της προηγούμενης περίοδου και αν προβείται σε κάποια εξαγορά θα κάνει και άμεση απόσβεση του ποσού, οπότε θα πάρει και θα μείνουν και από τα αναδρομικά κάποια χρήματα και θα παίρνει κανονικά την επικουρική της. Μα εάν, κοιτάξτε, κανονικά, με συγχωρείτε, κανονικά θα έβγαινε στα 62 κανονική. Αλλά επειδή πήραμε πρόωρη την κανονική, μπερδέψαμε με την... Στα 62, στα 62 με ποιες προϋποθέσεις σας έχει ενημερώσει όταν... Ναι, σας έχει ενημερώσει το Ταμείο ότι είναι πλήρης η σύνταξη στα 62. Στα 62 δεν θα έβγαινε με πλήρης. Γιατί είναι γεννημένη το 57. Ναι, δεν γνωρίζω όλες τις προϋποθέσεις. Απλώς σας λέω ότι γενικότερα τα όρια ηλικίας... Είναι 62 και 67 και στα 62 χορηγείται συνήθως μειωμένη. Αν έχει κάποιες ειδικές προϋποθέσεις στο ταμείο θα πρέπει να έχω εικόνα του φακέλου για να το πω. Όμως, αν επαναλαμβάνω, το ταμείο σας εγγυάται ότι θα δώσει πλήρη σύνταξη, μπορεί να καταθέσει αίτηση. Το ταμείο λέει η κοπέλα που έχει το φάκελο, δεν ξέρει, λέει, τέτοια περίπτωση δεν της έτυχε. Λίγο περιπλέκονται τα πράγματα. Γιατί εγώ αμφιβάλλω κατά πόσο μπορεί να της δώσει πλήρη σύνταξη στα 62. Προσωπικά. Όμως, επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι για μένα προτιμότερο να πληρώσετε αυτή την εξαγορά των 500, γιατί θα χάσει τα αναδρομικά της. Τα αναδρομικά τα παίρνει να πληρώσουμε. Ναι, βεβαίως. Εντάξει. Είναι κρίμα γιατί περιμένετε πολύ καιρό. Πάμε στα 5 χρόνια. Άρα είναι κρίμα να χάσετε 5 τόνα αναδρομικά για να καταθέσετε μια καινούργια αίτηση τώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε με την Όλια την Νικολοπούλου, αυτό που είπαμε πριν από λίγο, να εξηγήσουμε την προστασία του εγγύτη, τι πρέπει να προσέξει και ποια είναι αυτά τα ψηλά γράμματα που πάντα τονίζουμε. Λοιπόν, κοίταξε Σοφία μου, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τις βασικές αρχές, ότι ο εγγύτης έχει την ευθύνη του πρωτοφυλέτη. Δυστυχώς όμως, ο εγγύτης πάντα προέρχεται από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του πρωτοφυλέτη ή αν μη τι άλλο από το κοντινότερο κοινωνικό περιβάλλον του. Μιλάω για κάποιες περιπτώσεις που ενδεχομένως εγγυήθηκαν φίλοι, κουμπάροι κλπ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο εγγύητης, ανεξάρτητα από το τι λέει ο νόμος και από το τι λέει η σύμβαση που έχει υπογράψει, δεν έγινε εγγύητης γιατί είχε κάποιο όφελος. Θα ξαναπεράσουμε στην πρώτη κάρτα, γιατί βλέπω τρέχουν οι κάρτες. Απλά θα ξαναπεράσουμε να τα πούμε από την αρχή. Έκανα έτσι μια, αν θέλεις, ένα πρόλογο. Ένα πρόλογο για να τα δούμε και αναλυτικά τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε. Και θα τα δούμε αναλυτικά, γιατί ο εγγύητης, η προστασία που είχε με βάση τον νόμο Κατσέλη, θα έπρεπε να υποβάλει την αίτησή του, να αιτηθεί είτε σε χωριστή είτε σε κοινή δήλωση με τον πρωτοφυλέτη. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, τις περισσότερες, επειδή αυτό είχε προκαλέσει, όπως ξέρεις, τα μνημονιακά χρόνια. Πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί επαναλαμβάνω, ο εγγυητής δεν έμπαινε γιατί αποκόμισε κάποιο όφελος από τη δανειακή σύμβαση, αλλά έμπαινε χαριστικός, όπως λέει και ο νόμος. Γι' αυτό και συνήθως η αντιμετώπιση που είχαν και οι δικαστές απέναντι στον εγγύητη ήταν ελαφρύτερη από ό,τι είχαν στον δανειολήπτη. Επιπλέον, να πω κάτι το οποίο καμιά φορά το αφήνουμε και περνάει απαρατήρητο, ο εγγυητής ακόμα και με το θάνατό του δεν απαλλάσσεται, η ευθύνη περνάει ακριβώς επειδή είναι ίδια με τον πρωτοφυλέτη και στους κληρονόμους. Άρα λοιπόν μη θεωρούν οι κληρονόμοι του εγγύητη ότι
έφυγε ο μπαμπάς, ο παππούς, ο αδερφός, ο θείος κλπ. Και τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε καθόλου, διότι η ευθύνη του εγγύητη περνάει και στους κληρονόμους. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με τη νέα ρύθμιση σε σχέση με τους εγγύητες. Με το νέο πλαίσιο λοιπόν προστασίας πρώτης κατοικίας, υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά ο πρωτοφυλέτης και υπογράφει ο σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη του ετούντος ή του νομίμου αντιπροσώπου. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι όλο το οικογενειακό περιβάλλον υπογράφει ουσιαστικά την αίτηση της ρύθμισης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπαίνει και ο εγγυητής, ο οποίος υποχρεωτικά υπογράφει και αυτό στην αίτηση της ρύθμισης. Άρα το αρχικό σενάριο που λέγαμε ότι δεν ξέραμε στο νομοσχέδιο τι θα γίνει με τους εγγυητές, προβλέπεται ότι πλέον και αυτοί θα υπάγονται στη νέα ρύθμιση με βάση την αίτηση του πρωτοφυλέτη. Άρα λοιπόν όλο το οικογενειακό περιβάλλον, όπως βλέπεις, θα μπαίνει ακριβώς. Και θα αιτείται αντίστοιχα τη ρύθμιση της προστασίας πρώτης κατοικίας. Πάμε να περάσουμε να δούμε τη δεύτερη κάρτα μας. Σε μία ρύθμιση διμερός πρέπει να υπάρξει υποβολή ή κοινού αιτήματος του πρωτοφυλέτη και του εγγύητη, αυτό που είπαμε μόλις τώρα, με ανάλυση των μηνιαίων εξόδων και εσόδων και των δύο, ώστε να υπάρχει μια συνολική διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα και τα έσοδα του πρωτοφυλέτη και φυσικά τα έσοδα του εγγύητη. Όποια ρύθμιση και όποια διαπραγμάτευση γίνει, θα γίνει συνολικά. Θα αφορά και τον έναν και τον άλλον. Και όχι μεμονωμένα, όπως είχαμε συνηθίσει στο νόμο Κατσέλης στις περισσότερες των περιπτώσεων. Γιατί δεν σου κρύβω ότι αν με εξαίρεση του συζύγους που παρέμεναν μαζί ή ενδεχομένως τη μάνα και το παιδί, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο εγγύητης υπέβαλε μόνος του έτσι ακριβώς. Για τον νόμο Κατσέλη. Πολλές φορές δεν το συμβουλεύαμε κι εμείς ακριβώς γιατί γνωρίζαμε ότι η θέση του δικαστή είναι καλύτερη απέναντι στον εγγύητη. Και άρα δεν θέλαμε να το κάψουμε βάζοντάς τον με το πρωτοφυλέτη. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με την επόμενη κάρτα μας. Η υπογραφή της ρύθμισης πρέπει να γίνει και από τους δύο, αλλά και σε περίπτωση διαμεσολάβησης πρέπει να συμμετέχουν και οι δύο. Άρα λοιπόν, με την υποβολή των κριτηρίων μας στη ρύθμιση, αν αποφασίσουμε να βάλουμε διαμεσολαβητή και αν αποφασίσουμε να κινηθούμε μέσω διαμεσολαβητή, τότε και οι δύο πάλι θα πρέπει να λάβουν μέρος στη διαμεσολάβηση. Όχι μεμονωμένα ο ένας ή ο άλλος. Πρωτοφυλέτης και εγγύητης. Παντού λοιπόν στη νέα ρύθμιση πάνε μαζί. Πάνε παράλληλα, ετούνται μαζί, διαμεσολάβηση την ετούνται πάλι μαζί και το αποτέλεσμα αφορά και τους δύο. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει σαφές. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, το διαβάσαμε και στην κάρτα μας, ότι η συνάρτηση της όποιας ρύθμισης γίνει στο τέλος και της όποιας πρότασης θα είναι βάση των εσόδων και των δύο, και του πρωτοφυλέτη και του εγγύητη. Γιατί θα υποβάλλουν και οι δύο τα στοιχεία τους τα οικονομικά στην πλατφόρμα. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίων υπέρ των εγγυητών. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το έχει ανακύψει τις τελευταίες μέρες, επειδή ακριβώς συζητάμε πολύ για τους εγγυητές. Πράγματι λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων υπέρ των εγγυητών με απειρία κατά την υπογραφή της συμβάσεως, πράγμα που εξασφαλίζει προστασία από καταδιωκτικά μέτρα. Θα σου πω λοιπόν τι είναι αυτό, όπως θα δούμε και το επόμενο το οποίο θα αναφέρουμε στην κάρτα μας. Οι εγγυητές λοιπόν σε αυτές τις συμβάσεις, τις συμβάσεις που υπέγραφαν τις δανειακές της τράπεζας και οι οποίες είναι κόπια ή μία πίσω από την άλλη, είναι ίδιες. Καταχρηστικός, παρετούνταν από οποιαδήποτε ένσταση ορίζει ο νόμος και το ενοχικό δίκαιο. Έτσι, είχαμε λοιπόν το εξής πρόβλημα, ότι οι εγγυητές μπαίναν σε μια δανειακή σύμβαση και παρετούνταν από οποιαδήποτε διεκδίκησή τους στο μέλλον για την ΝΑΤΟ. Και το άρθρο 862 του ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο ο εγγυητής ελευθερώνεται εφόσον από πτέσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον πρωτοφυλέτη. Αυτό είναι το αμέσως επόμενο που σου είπα που θα πούμε. Οι εγγυητές λοιπόν από κάθε. Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν απελευθερωθεί οι εγγυητές λόγω πλάνης. Αυτή λοιπόν είναι τα τρία τελευταία σημεία της κάρτας μας, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Αφορούν νομολογία, αφορούν δηλαδή δικαστικές αποφάσεις μέχρι σήμερα που πράγματι έχουν απαλλάξει τον εγγυητή. Γιατί όπως σου είπα στην αρχή, ο εγγυητής με βάση τη δανειακή σύμβαση παραιτείται από όλες τις ενστάσεις. Αυτό λοιπόν υπάρχει άφθονη νομολογία πια. Κρίθηκε ότι ήταν παράνομο και καταχρηστικό. Mm-hmm. Διότι ο εγγυητής στις περισσότερες των περιπτώσεων πρώτον δεν ήξερε,
Μπορεί λοιπόν να πλανήθηκε και φυσικά ακόμα και την ένσταση της δίζησης που λέμε, την οποία παρετήτω έχουν δεκτεί τα ελληνικά δικαστήρια ότι δεν θα έπρεπε να παρετηθεί. Και τι σημαίνει αυτό για να εξηγήσουμε στον κόσμο? Ότι αν κύριε δανειστή δεν έχει στραφεί εναντίον του πρωτοφυλέτη και δεν έχει κάνει αναγκαστικά και καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του πρωτοφυλέτη, γιατί έρχεσαι στον εγγυητή? Και αυτό το λέμε γιατί, επαναλαμβάνω, υπάρχει νομολογία από τα ελληνικά δικαστήρια, η οποία είναι καλή και είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τους εγγυητές. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε? Στο ότι ο εγγυητής δεν είναι εντελώς απροστάτευτος. Μπορεί λοιπόν να κινηθεί και νομικά και δικαστικά μέσω άλλων διαδικασιών. Δεύτερον, η νέα ρύθμιση για τον εγγυητή μαζί με τον πρωτοφυλέτη προβλέπει κοινή αίτηση. Κοινά κριτήρια βεβαίως, κοινά όλα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παίζουν στην πλατφόρμα και βάσει αυτών θα κινηθεί για τη ρύθμιση. Και τέλος, μπορεί να αιτηθεί τη διαμεσολάβηση, πάντα όμως σε συνάρτηση με τον πρωτοφυλέτη, διότι έτσι κι αλλιώς θα είναι μία η αίτηση και ένα θα είναι το αίτημα το οποίο θα κριθεί προς ρύθμιση. Αυτά για τον εγγυητή προς το παρόν. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την ενημέρωση, κυρία Νικολοπούλου. Και η άλλη ερώτηση, πόσο εύκολο είναι να πετύχει κάτι τέτοιο, δηλαδή την απαλλαγή του εγγυητή? Είναι δύσκολο. Θα σου πω, Σοφία μου, όχι. Είναι δύσκολο, γι' αυτό και λέγαμε και το λέμε και επιμένουμε σε αυτό, ότι βεβαίως αυτά προέκυψαν, επαναλαμβάνω, όλα τα μνημονιακά αίτη, γιατί μέχρι πρότινος εξυπηρετούσαν οι πρωτοφυλέτες στα δανεία τους. Δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Η κρίση λοιπόν έφερε πολλές φορές ηθικά διλήμματα και βεβαίως εντάσεις μεταξύ πρωτοφυλετών και εγγυητών, που επαναλαμβάνω, τις περισσότερες φορές είναι από το στενό και το οικείο οικογενειακό περιβάλλον. Mm-hmm. Όμως υπάρχει πλέον νομολογία, να ξέρει ο κόσμος, που μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους οι εγγυητές, όχι την πλήρη απαλλαγή. Υπάρχουν όμως ενστάσεις, τις οποίες μπορούμε να τις υποβάλουμε και βάσει αυτών να διεκδικήσουμε πράγματα δικαστικά. Το κομμάτι το οποίο είπαμε για το 862, επειδή αυτό έμεινε, δεν το εξηγήσαμε, πού αναφέρεται στο ότι αν το πιστωτικό ίδρυμα, η δανείστρια τράπεζα, δεν έχει προβεί στην οποιαδήποτε πράξη της μέχρι σήμερα και απλά έχει αφήσει τον πρωτοφυλέτη ή σε συνεννόηση με τον πρωτοφυλέτη ενδεχομένως δεν έχει προκύψει σε καταδιωκτικά μέτρα, δεν μπορεί να στραφεί εναντίον του εγγύητη. Υπάρχει άφθονη νομολογία και γι' αυτό. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη, γι' αυτό αναφέρθηκε το πτέσμα, είναι ευθύνη της πιστώτριας τράπεζας πρώτα απ' όλα να απευθύνεται στον πρωτοφυλέτη και συνεχεία, αφού έχει εξαντλήσει τα καταδιωκτικά μέτρα προς αυτόν, να αιτηθεί να έχει το όποιο αίτημα εναντίον του εγγύητη. Όλα αυτά χρήζουν δικαστικής προστασίας, μαζεύονται, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, όμως υπάρχει πια νομολογία. Μία και μοναδική, Όλια Νικολοπούλου. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω, μάλλον με τον εργατολόγο θα μπορούσα να μιλήσω. Μάλιστα, την ερώτησή σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι αρχές του 2015, ήμουνα υπάλληλος σε εταιρεία και συνέβα είχα και μια εταιρεία και μια ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Ατομική εταιρεία. Ατομική, ναι. Από το Μάρτιο του 2015 είχα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Για 2 χρόνια είχα αναρρωτική από το ΙΚΑ. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε τη διαδικασία, ξέκλεισα την εταιρεία την οποία είχα. Mm-hmm. Από το 2017 έχω κλείσει την εταιρεία. Είμαι σε προσωρινή σύνταξη αναπηρίας 80%. Ναι. Είχατε καταθέσει αίτηση για αναπηρική σύνταξη? Καταθέσατε. Ναι, καταθέσει αίτηση. Μόλις τελείωσαν τα 2 χρόνια της αναρρωτικής, κατέθεσα αίτηση για προσωρινή αναρρωτική. Μάλιστα. 80% αναπηρία και είμαι τώρα για 2 χρόνια προσωρινή σύνταξη αναπηρίας, κάποια χρήματα παίρνω. Ναι. Η εταιρεία έχει κλείσει. Έχω καταθέσει όλα τα χαρτιά. Βλέπω στον ΟΑΕ, ενώ έχω πάρει τα χαρτιά που χρειάζομαι από τον ΟΑΕ και τα έχω πάει. Σας χρεώνει μήπως ο ΕΦΚΑ? Σας χρεώνει ο ΕΦΚΑ εισφορές, μήπως? Ναι, με χρεώνει. Αυτό ήθελα να. Συνεχίζει να με χρεώνει ο ΕΦΚΑ εισφορές. Δεν θα έχει ενημερωθεί το σύστημα με αυτό. Θέλει οπωσδήποτε μία επαφή με το αρμόδιο υποκατάστημα του ΟΑΕ, αφού έχετε κάνει όλες τις διαδικασίες για τη διακοπή. Έχετε κοινοποιήσει και τη διακοπή από τη ΔΟΗ στο ταμείο? Ναι, βέβαια. Μήπως αυτό δεν το έχουν επεξεργαστεί σωστά, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή τους, γιατί το φαντάστηκα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις όπου ΕΦΚΑ
χρεώνει εισφορές αν είναι κάποιος ενεργός, γιατί δεν έχει ταυτοποιηθεί η ταυτότητα του ασφαλισμένου. Δηλαδή δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του και θεωρούν ότι εξακολουθεί και τρέχει η ασφαλιστική του σχέση. Δεν έχει καταχωρηθεί δηλαδή η διακοπή σας στο σύστημα και ο ΕΦΚΑ έχει πάρει αυτοδικαίως όλα τα στοιχεία αυτομάτως χωρίς να έχει προβεί σε έλεγχο. Να σας ρωτήσω, το κατάλαβα αυτό, να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ επειδή είχα ΙΚΑ, έπαιρνα απαλλαγή από τον ΑΕ. Ναι, ναι. Γιατί αυτό ίσχυε η απαλλαγή, ίσχυε. Από 1η-1η-17 όμως δεν υπάρχει απαλλαγή. Και με δεδομένο ότι, όπως σας είπα, δεν έχει γίνει συνειδητή διακοπή, από 1η-1η-17 το σύστημα θεώρησε, αφού έχει καταργηθεί και η απαλλαγή, ότι πρέπει να χρεώνεστε εκεί πέρα ο ΑΕ με εισφορές. Αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει να γίνει, θα διαγραφούν όλα. Γιατί έχω πάρει καρτί εγώ από το ΟΝΟΑΕ και το επήγα στην Νικηφόρου κάτω στο ΙΚΑ. Έχετε πάρει χαρτί από τον ΟΕ και έχουν κάνει κάποιες ενέργειες εκείνη στην Νικηφόρου. Ναι, κάναν τις ενέργειες για να μου κάνουν την προσωρινή σύνταξη. Αλλιώς, αν δεν πήγαινα χαρτί από τον ΟΕ, δεν θα μπορούσα να πάρω προσωρινή σύνταξη. Ωραία. Το θέμα είναι όμως ότι ο ΟΕ πρέπει να δείτε με τον ΟΕ κατά πόσο, όπως σας είπα, έχει γίνει συνειδητό ότι έχετε διακόψει κανονικά, έχετε κάνει πάυση εργασιών και άρα δεν πρέπει να θεωρήσετε ενεργός ασφαλισμένος από 1η-1η-17, εφόσον έχει γίνει διακοπή. Μάλιστα. Γιατί μόνο ότι μιλάμε για ΕΦΚΑ, επί της ουσίας έχουμε δύο ταμεία τα οποία δεν επικοινωνούν καλά μεταξύ τους, το ΙΚΑ με τον ΟΑΕ. Οπότε μην θεωρείτε ότι επειδή με το ΙΚΑ κάνατε συνεννοήσεις και βγαίνει η προσωρινή σύνταξη, ότι ο ΟΑΕ αυτή τη στιγμή γνωρίζει πολύ καλά το ασφαλιστικό σας στάτους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να δούμε με τον Γιώργο τον Κουτσούκο. Τι γίνεται, γιατί υπάρχει μία σύγχυση το τελευταίο διάστημα με αυτές τις συντάξεις, μέσα εγωικά θα το πω, εξαφανισμένες συντάξεις. Με τις εξαφανισμένες συντάξεις, μάλιστα. Έχει γίνει ένα θέμα, όντως, με το γιατί ξαφνικά βγήκαν από το σύστημα, εκκρεμίσε τις συνταξιοδότησες, γιατί όλοι γνωρίζουμε, όσοι τουλάχιστον ασχολούμαστε με το αντικείμενο και κάνουμε τη γύρα μας, θα το πω έτσι, στα ταμεία, για να δούμε ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται ο φάκελος κάθε ασφαλισμένου, ότι πράγματι, ειδικά οι περιπτώσεις με διαδοχική ασφάλιση, όταν δηλαδή ο ασφαλισμένος ζητάει προσμέτρηση χρόνου σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς, εκεί υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και δεν έχουν εκδοθεί οριστικές συντάξεις. Μπορεί να έχουν εκδοθεί προσωρινές, αλλά τουλάχιστον οι οριστικές συντάξεις είναι ακόμα υπό έκδοση. Πραγματικά, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς σε τι βάθος υπάρχει αυτή η έρευνα η οποία διεξάγεται προκειμένου να δούμε τι έχει γίνει με το σβήσιμο αυτό, είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να κρυβόμαστε και να αποκρύπτουμε κάποια πραγματικά δεδομένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι πράγματι πάρα πολλές αιτήσεις δεν έχουν διεκπεραιωθεί, γιατί εκκρεμεί, όπως είπαν και κάποιοι τηλεθεατές μας, εκκρεμεί η επικοινωνία μεταξύ των φορέων προκειμένου να διεκπεραιωθεί η σύνταξη. Θα ήταν καλό, αντί να επιδιδόμαστε σε διάφορες τεχνικές κρυψίματος, να κοιτάζουμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί αυτό δεν βοηθάει, ούτε νομίζω ότι είναι και ευχάριστο και για την εικόνα ενός κράτους να προσπαθεί να κρύψει τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητές του. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ πιο ωφέλιμο να υπάρχει επικέντρωση στο πώς θα επιληθεί ένα ζήτημα με διάφορες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, όπως παραδείγματος χάρη μιλούσαμε πριν για την υποστελέχωση. Μάλιστα. Που υπάρχει στα ταμεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαν, οι οποίοι είναι άνεργοι και οι οποίοι θα μπορούσαν, νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να απασχοληθούν στα ταμεία προκειμένου να βοηθήσουν σε αυτή τη διεκπαιρέωση των εκκρεμουσών αιτήσεων, ακριβώς γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα
Και σίγουρα πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η εικόνα που έχουμε. Δηλαδή το να σωρεύονται πάρα πολλές αιτήσεις χωρίς να υπάρχει η ευκταία έτσι, διεκπαιρέωση. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι πιέζονται, πάρα πολλοί υποψήφοι συνταξιούχοι, οι οποίοι παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Η προσωρινή σύνταξη είναι ένα θετικό βήμα. Ανακουφίζει μεν, δεν επιλύει όμως το πρόβλημα. Γιατί είναι έναντι. Είναι αυτό που λέμε. Είναι μια καταβολή έναντι. Δεν είναι η οριστική λήξη μιας διοικητικής διαδικασίας. Άρα λοιπόν πρέπει να μην ασχολούμαστε, θα έλεγα, με διάφορα τρίκ για να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια άλλη εικόνα. Θα πρέπει να σκύψουμε στο πρόβλημα και να κοιτάξουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γιάννη, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχουν κάποια σχέδια για περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τι πρέπει να προσέξουν και ποια θα είναι αυτά τα πρόστιμα. Στην ουσία, Σοφία μου, είναι ενεργοποίηση των διατάξεων που προβλέπουν από τον νόμο 44-46-2016. Και υπήρχαν στην ουσία δύο κόφτες, θα μπορούσαμε να πούμε, στη διαδικασία των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ο πρώτος κόφτης είχε να κάνει με τον αριθμό των ακινήτων. Δηλαδή, δεν μπορούσε κάποιο αφημί να έχει πάνω από δύο ακίνητα. Και ο δεύτερος ήταν για τη διάρκεια της μίσθωσης. Δεν θα μπορούσε ένα ακίνητο, παραδείγματος χάρη, να μισθώνεται πάνω από 90 ημέρες καθέτος, ή αν είναι στα νησιά, με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκων, ή 60 ημέρες. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, ο μόνος τρόπος που μπορούσαμε να κάνουμε μια επιμήκυνση αυτού του χρόνου είναι μόνο αν αποδεδειγμένα το εισόδημα ήταν κάτω από 12.000 ευρώ. Να πούμε επί ευκαιρίας ότι υποχρεώσεις αυτών οι οποίοι μισθώνουν ακίνητα είναι ότι πρέπει να βάζουν κάθε ακίνητο με τους κωδικούς του τάξης μέσα στο σύστημα να παίρνουν τον μοναδικό αριθμό Μητρώου και αυτόν τον αριθμό Μητρώου τον αναρτούν πάνω στις πλατφόρμες, γιατί διαφορετικά υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου από την ΑΔΕ και να ξέρουν ότι κάθε 20 του μήνα θα πρέπει να πιστοποιούν τις αποχωρήσεις του προηγούμενου μήνα και κάθε 28 Φεβρουαρίου να πιστοποιούν όλες τις κινήσεις όλου του χρόνου. Να τα δείξουμε σας παρακαλώ πολύ και στις κάρτες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα τα δείξουμε σε πολύ λίγο, γιατί και οι υποχρεώσεις, αυτό που μας λες, Γιάννη μου, είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να έχει ο διαχειριστής του ακινήτου, γιατί έρχονται και τα πρόστιμα, τα οποία είναι πάρα πολύ τσουχτερά. Και Σοφία μου, επειδή εμείς ακολουθούμε συνήθως αυτά τα οποία γίνονται στο ευρύτερο περιβάλλον της Ευρώπης, στην Ισπανία υπάρχει πραγματικά καταστάσεις εμφυλιακού πολέμου για το Airbnb και με τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών κτλ. Και μην ξεχνάμε και στη χώρα μας, οι επιπτώσεις που έχει το Airbnb τις βλέπουμε σε τουριστικές περιοχές που ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας φοιτητής κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να βρει ένα σπίτι και αν το βρει θα είναι σε πολύ υψηλά ενοίκια. Συν το γεγονός δημιουργούνται διάφορα προβλήματα σε πολυκατοικίες, αν θα νοικιάζονται διαμερίσματα κτλ. Γι' αυτό ο κόφτης των 90 ημερών ή των 60 θα βάζει σε μια διαδικασία ένα ακίνητο και ο ιδιοκτήτης θα επιλέγει. Το βάζω με Airbnb, άρα 90 μέρες το χρόνο, ή το πηγαίνω σε μια μίσθωση κανονικά με το μήνα όπως είχαμε έως σήμερα. Εμείς βλέπουμε και όλα αυτά τα οποία μόλις μας είπες και για τους περιορισμούς έως δύο ακίνητα ανάφημοι. Προβλέπονταν αυτά από το 2016. Όπως επίσης και οι 90 ημέρες ανά έτος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι υποχρεώσεις τώρα του ενοικιαστή είναι να καταχωρήσει στο Μητρώο ακινήτο βραχυχρόνιας διαμονής σε ΕΔΕ με τους κωδικούς τάξης το κάθε ακίνητο ξεχωριστά. Και αυτό πρέπει να πάρει το δικό του Μητρώο του άμα, ακριβώς, λοιπόν. Ακριβώς. Αριθμός Μητρώου ακινήτου. Να αναρτά. Αν μου επιτρέψω, Σοφία μου, σε αυτά τα πολύ ωραία που μας λέει ο Γιάννης, αυτό όποιος δεν το έχει κάνει και νοικιάζει μέσω Airbnb το ακινητό του, να φροντίσει να το κάνει. Διότι πλέον θα υπάρχουν πληροφορίες σε όλα τα κεντρικά συστήματα. Το έχει πει ο Γιάννης πάρα πολλές φορές. Ακούω από κόσμο που έρχονται στα γραφεία μας και ρωτάνε διάφορα ότι κάποιοι το παραβλέπουν και δεν το πράττουν. Αυτό λοιπόν θα το βρουν μπροστά τους. Θα χρεωθούν πρόστιμα, θα πληρώσουν μεταγενέστερα. Καλά θα κάνουν λοιπόν να φροντίσουν να πάρουν κωδικό στο ακίνητό τους για να μπορούν να εκμισθώνουν νόμιμα και τυπικά. Έτσι όπως ορίζει ο νόμος, δεν είναι Γιάννη. Ακριβώς. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι είχε βγει και μια απόφαση της ΑΔΕ του κ. Πιτσιλή προς όλες τις πλατφόρμες, ότι από τη στιγμή που ένα ακίνητο δεν έχει τον αριθμό Μητρώου επάνω, να κατεβαίνει από τις πλατφόρμες. Να μην μπορεί να έχει το δικαίωμα κάποιος, δηλαδή να το νοικιάζει. Έτσι, να πάμε να δούμε και τα πρόστιμα. 100 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση, διπλάσιο του μισθώματος για μη υποβολή της δήλωσης και 5.000 για μη εγγραφή στο Μητρώο ακινήτων το άμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Τα πρόστιμα είναι υψηλά. Συν το γεγονός από εκεί πέρα δημιουργήσει προϋποθέσεις να ψάξει ο ελεγκτής και να δει άλλες διαδικασίες μίσθωσης, οι οποίες δεν φαινόντουσαν πουθενά, και καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία που κανείς δεν θα είναι ευχαριστημένος.
Δεν είναι απειλή αυτό προς τον κόσμο, απλά είναι μια προειδοποίηση ότι πλέον επειδή όλα είναι ηλεκτρονικά, είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν πλέον. Δεν είναι όπως παλιά που υπήρχε ένα βιβλίο, ένα χειρόγραφο, το οποίο έγραφε ο καθένας οτιδήποτε. Διαστάλλης. Είναι ηλεκτρονικά και με το πάτημα ακριβώς ενός κουμπιού, ακριβώς στο λεσόλια μου, με το πάτημα ενός κουμπιού υπάρχουν αυτόματες πλέον διασταυρώσεις. Πάντως, Ολιά μου, δεν υπάρχει μόνο ανησυχία ως προς το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ανησυχία μεγάλη υπάρχει και στο θέμα των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών. Καθημερινές, ρεκόρ κατασχέσεων. Ρεκόρ, Σοφία μου. Ρεκόρ. Και συνεχίζονται αμύωτα, όπως το είπες, με αμύωτους ρυθμούς δυστυχώς. Θα σου πω ότι αυτό που μας στεναχωρεί πάρα πολύ, πέρα από τα φυσικά πρόσωπα, είναι τα προβλήματα με τα νομικά πρόσωπα που συναντούμε. Αυτό τον επαγγελματικό δυστυχώς λογαριασμό, ο οποίος δεν έρχεται, τον ακατάσχετο. Θέλω να σου πω ότι καθημερινά έρχονται στα γραφεία μας και άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει τον εξοδικαστικό. Πρόσεξε τώρα. Βρίσκονται μέσα στον εξοδικαστικό, έχουν πάρει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά φυσικά δεν χαίρουν της ασύλειας των καταδιωκτικών μέτρων, γιατί ενδεχομένως για λόγους οικονομικούς δεν έχουν πάει παρακάτω. Παρόλα αυτά, κατάσχονται οι λογαριασμοί τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε τις υποχρεώσεις τους προς την φορεία και φυσικά ούτε τους υπαλλήλους τους. Αυτό λοιπόν είναι μια καθημερινή ιστορία. Τα έξοδα της αναστολής και της ανακοπής είναι πολλά. Ξέρουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων ότι δεν έχουμε ελπίδα αναστολής. Ζητάμε μόνο μέχρι των εξόδων τουλάχιστον της εταιρείας, έστω για τους μισθούς των υπαλλήλων. Είναι μια διαδικασία που κρατά, υπάρχει αγωνία στον κόσμο. Έτσι όμως δυστυχώς δεν μπορεί να δουλέψει ο άλλος για να μπορέσει να αποδώσει οφειλές του. Ξέρεις, αυτό είναι τρομερό. Ναι, μεν κατάσχεις για να πάρεις χρήματα. Ακριβώς. Και το κατανοούμε ως ένα βαθμό. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να κατάσχεις και από τις 4 π.χ. συστημικές τράπεζες. 5 άκουσα προσφάτως από την ΑΔΕ ότι είναι συστημικές, δεν το ήξερα κι εγώ. Πράγματι λοιπόν έτσι δηλώνονται. 5 για να ξέρουμε εμείς με τις αναστολές που στέλνουμε και τις στέλνουμε. Τώρα προέκυψε. Χανίων. Α, είναι το Χανίων, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γίνονται προς όλες τις τράπεζες οι κατασχέσεις με αποτέλεσμα να μην μένει τίποτα ελεύθερο. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του, πώς το νομικό πρόσωπο αυτό θα μπορέσει να αποδώσει τις υποχρεώσεις του. Σου μιλώ ειλικρινά, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, έρχονται καθημερινά πολλοί στα γραφεία μας, δεν μπορούν να στηρίξουν ενδεχομένως και τα έξοδα ενός των διοικητικών δικαστήριων και το αποτέλεσμα είναι κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί να καταλήγουν, όπως καταλαβαίνεις, στο κλείσιμο της επιχείρησης ή στο να μπορούν με άλλους τρόπους, υπόγειους, να έχουν κάποια έσοδα. Γιατί πώς αλλιώς θα γίνει. Άρα λοιπόν, ας το εξετάσουν αυτό οι αρμόδιοι. Είναι απαραίτητος ο ένας επαγγελματικός λογαριασμός να είναι ακατάσχετος τουλάχιστον μέχρι του ποσού των εξόδων μιας επιχείρησης. Δεν είναι τόσο δύσκολο να οριστούν αυτά. Πόσα έξοδα πια έχει μια επιχείρηση, τα φορολογικά του, το ΙΚΑ, τους υπαλλήλους του. Ενδεχομένως και ένα ενίκιο. Δηλαδή, μπορούν να είναι ορισμένα τα έξοδα. Και να βγει ένα ας το δει επιτέλους η κυβέρνηση αυτό το θέμα, να μπορέσει να γίνει άμεσα. Γιατί και το ακατάσχετο, αυτό το κυλιόμενο που αν είσαι κλπ. Αυτά γίνονται μετά. Δεν γίνονται από την αρχή. Όταν ξαφνικά σου κατασχεθούν όλοι οι τραπεζικοί σου λογαριασμοί, ενώ έχεις μια επιχείρηση, μια εταιρεία, οτιδήποτε, ένα μαγαζί, είσαι εγκλωβισμένος. Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Ας το δούνε, είναι κάτι το οποίο για μένα προέχει. Πρέπει να γίνει άμεσα. Είναι όντως ατέρμονη διαδικασία αυτή. Γιατί θυμάμαι ακόμα τη διαδικασία που ήταν ο κώδικας στις εφορίες, που τρυπάγαμε τα βιβλία, αν θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Που κάναμε έλεγχο εμείς οι υπάλληλοι να δούμε αν άλλος έχει πληρώσει το επιμελητήριο. Και αν δεν είχε πληρώσει το επιμελητήριο ή χρούσε ένα ταμείο, δεν το θεωρούσαμε βιβλία. Δηλαδή να κλείσει η επιχείρηση και να μην βγάλει χρήματα για να πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του. Επειδή είπε προηγουμένως πολύ σωστά η Όλια για τις κατασχέσεις, υπήρχαν δημοσιεύματα και το Σαββατοκύριακο που είχαν τα συγκριτικά στοιχεία μεταξύ 17 και 18. Και ήταν πάρα πολλοί που με πήραν τηλέφωνο και μου λένε τι είναι τελικά η εφορία, έχει και κάνει εκπτώσεις στις κατασχέσεις. Γιατί βγήκε ένα στοιχείο για τις κατασχέσεις που λέει ότι το 2017 είχαμε 1.719.000 κατασχέσεις και το 18 816.721. Δηλαδή είχαμε μείωση 52% στις κατασχέσεις. Δεν κάνει εκπτώσεις η εφορία. Απλά άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο γίνονται κατασχετήρια. Δηλαδή, η εφορία μέχρι πέρυσι τον Απρίλιο έστελνε κατασχετήρια σε οποιαδήποτε τράπεζα, ανεξαρτήτου αν αυτός ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό εκεί ή όχι. Από τον Απρίλιο όμως αυτό γίνεται στοχευμένα. Γίνεται ένας έλεγχος πρώτα, βλέπεις που υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός και το κατασχετήριο πηγαίνει στα τραπεζικά ιδρύματα που υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η μείωση. Όπως επίσης και στα προγράμματα. Και επιπλέον, Γιάννη μου, αν μου επιτρέπεις, επειδή κάποιοι από αυτούς πια παραμένουν ανενεργοί οι λογαριασμοί. Δηλαδή υπάρχουν λογαριασμοί που παραμένουν ανενεργοί. Οι οποίοι για χρόνια δεν είναι. 580.000 κατασχεσμένοι λογαριασμοί, οι μισοί έχουν κάτω από 10 ευρώ. Έτσι. Άρα τι να κατασχέσουν. Και για τα προγράμματα πληστηριασμού, να πούμε ότι το 2017 ήταν 18.792 και το 2018 15.884, μία μείωση 13,6%. Και όταν λέμε προγράμματα πληστηριασμού, δεν σημαίνει το ακίνητο βγαίνει στο σφυρί. Απλά και μόνο είναι μια διαδικασία που γίνεται στην εφορία μέσα,
ούτως ώστε να υπάρχει δηλαδή μια εγγραφή δικαιώματος του δημοσίου, ούτως ώστε να μην υπάρχει παραγραφή αργότερα. Το πιο ενισχυτικό που βγήκε, ότι από τα 104 δισεκατομμύρια τα ληξιπρόθεσμα που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εμείς και τα μέσα ενημέρωσης, το ενισχυτικό είναι ότι μόνο 3,699 δις είναι ρυθμισμένα. Δηλαδή η ρύθμιση είναι στο 3,5% των ληξιπρόθεσμων. Τα υπόλοιπα 96,5% είναι αρρύθμιστα. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη πρώτα απ' όλα για τα ανεπίδεκτα να μπουν σε μια διαδικασία να ξέρουμε ποια είναι τελικά τα ληξιπρόθεσμα και δεύτερον ρύθμιση 120 δόσεων. Και πάμε πριν κλείσουμε να δούμε και τους ελέγχους σε συνεργασία με τη Βουλγαρία που θα έχουμε, Γιάννη Χατζησαλάτα. Τι γίνεται εκεί? Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τους ελέγχους αυτό που βγήκαν τώρα σαφώς στις δημοσιότητες για τα ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητα. Ακριβώς. Λοιπόν, βρέθηκαν ότι υπάρχουν, και εδώ βλέπουμε και στην κάρτα μας, 9.500 ΙΟΤΑΧΗ με ελληνικές πινακίδες, τα οποία αποταξινομήθηκαν και ταξινομήθηκαν στη Βουλγαρία. Ο σκοπός που έγινε αυτό είναι για αποφυγή τεκμηρίων, τελών κυκλοφορίας και φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Έτσι λοιπόν άρχισε πλέον η ΑΔΕ να ψάχνει αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα εάν αυτός ο οποίος ήταν κάτοχος του αυτοκινήτου στη χώρα μας, όταν πήγε, αποταξινομήθηκε από εδώ και ταξινομήθηκε πλέον στη Βουλγαρία, είναι ο ίδιος κάτοχος. Γιατί μπορεί να έχει αλλάξει και κάτοχο. Και δεύτερον, να πούμε ότι θα πρέπει να δούμε εάν η δραστηριότητα την οποία έχει αυτός ο οποίος είναι στη Βουλγαρία, μήπως είναι στη χώρα μας. Γιατί αν η κύρια δραστηριότητα είναι στη χώρα, τότε είτε έχει ταξινομηθεί στη Βουλγαρία, είτε δεν έχει ταξινομηθεί, υπάρχει διαδικασία και φορολόγηση της Ελλάδος. Είναι μια μάστιγα και η Βουλγαρία, όχι ως χώρα, ως νοοτροπία, επιχειρηματική εννοώ, και οι όμορες χώρες και η Κύπρος κτλ. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κυνηγάνε τις επιχειρήσεις βγήκαν στη Βουλγαρία. Γιατί η Βουλγαρία δεν έχει ούτε καλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο, ούτε οδικό δίκτυο, ούτε τηλεπικοινωνίες, ούτε είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. Είμαστε κλάσεις ανώτεροι. Απλά και μόνο είναι το θέμα της φορολογίας. Για ποιο λοιπόν λόγο να κυνηγάμε αυτές τις περιπτώσεις και να μην ανοίξουμε τη διαδικασία της φορολόγησης στη χώρα μας να είναι πολύ πιο ελκυστική, να επιστρέψουν και οι Έλληνες που είχαν βγει έξω και να έρθουν και οι Βούλγαροι να επενδύσουν στη χώρα μας. Δεν καταλαβαίνω σε τι πρέπει εμείς μια ζωή να είμαστε αυτοί οι οποίοι να αιμορραγούμε είτε σε επιχειρηματίες είτε σε νέους επιστήμονες. Και πριν κλείσουμε, Γιώργο, για την προαιρετική ασφάλιση, να πούμε λίγα λόγια για τους τηλεθεατές μας. Είναι ένας μηχανισμός προκειμένου κάποιος να συμπληρώσει κάποια αίσθημα, ούτως ώστε να μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Προπαιτούμενο είναι να έχει διακόψει την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ. Συνήθως αυτό γίνεται σε περιπτώσεις όπου είτε κάποιος κλείνει, παραδείγματος χάρη, τα βιβλία του, είτε έχει απολυθεί, επομένως έχει διακοπεί ο δεσμός του με τον ασφαλιστικό του φορέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 1.500 αίτησμα, όμως οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχουν 300 αίτησμα την τελευταία πενταετία και η αίτηση για την προαιρετική ασφάλιση θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον εντός έτους από τη διακοπή της ασφάλισης. Επίσης, όποιος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.000 αίτησμα, δηλαδή δεκαετία ασφάλισης, δεν έχει κανένα θέμα, δεν χρειάζεται δηλαδή, να υπάρχουν την τελευταία πενταετία 300 αίτησμα και μπορεί λοιπόν να ενεργοποιήσει κανονικά την προαιρετική του ασφάλιση. Τελευταία προϋπόθεση είναι να μην έχει επιστοποιηθεί με αναπηρία άνω του 67%. Είναι βασική προϋπόθεση, δηλαδή πρέπει να υποβληθεί σε μια απαραίτητη, σε μια υποχρεωτική διαδικασία όπου θα κληθεί από την Υγειονομική Επιτροπή για να πιστοποιηθεί κατά πόσο είναι ανάπηρος ή όχι. Αν όλα αυτά λοιπόν ολοκληρωθούν ως διαδικασία, ενεργοποιεί την προαιρετική του ασφάλιση και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και παλαιούς και νέους ασφαλισμένους προκειμένου να συμπληρώσουν ένσημα και να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Άρα λοιπόν μεγάλη προσοχή, ζυγίζουμε τα πράγματα. Ζυγίζουμε τα πράγματα και, όχι. Επιλέγουμε ό,τι είναι πιο αποτελεσματικό και συμφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 και 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.